Καταρχήν, κύριε Περιφερειάρχα, θα ήθελα να πω το εξής. Νομίζω ότι είναι τραγικό και απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου. Δεν αφορά εσάς προσωπικά, αλλά από τη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι οι δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΣΝΑ, να το αναφέρουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΣΝΑ δεν έχει συνεδριάσει. Είχαμε μία δέσμευση από το Φλεβάρι του 2021 από τον πρόεδρο, τον κύριο Κόκαλε, θα συνεδριάσει εντός ενός μηνός για μια σειρά σοβαρά ζητήματα που είχαν θέσει όλη η περιφερεια, αρκετοί μάλλον περιφερειακοί σύμβουλοι. Δεν έχει γίνει καμία συνεδρία, δεν τηρήθηκε δηλαδή αυτή η δέσμευση. Πολλοί τότε, να επισημάνω, είχαν ψηφίσει με βάση αυτή τη δέσμευση όμως. Ότι δηλαδή σε ένα μήνα θα έρθει και θα γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Την Παρασκευή αναβλήθηκε για τους γνωστούς λόγους και σαν να μην φτάνει ότι είμαστε απλά μαριονέτες, εννοώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΣΝΑ, είναι και το εξής. Έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη και εγγράφος και τηλεφωνικός και με όποιο τρόπο έχουμε να μας στέλνονται τουλάχιστον η συνεδριάσεις και η ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και να μην αναγκαζόμαστε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μπαίνουμε στο διάβγεια για να βλέπουμε τι αποφάσει η Εκτελεστική Επιτροπή και ούτε και αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν ξέρω, είναι τόσο απόκρυφα, είναι τόσο δύσκολο να στέλνετε ημερήσια διάταξη και εισηγήσεις. Έχουμε υπάρξει μέλη σε επιτροπές της ΚΕΔΕ, μέλη της Γενικής Συνέλευσης ΚΕΔΕ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ σε επιτροπές από εδώ. Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος λόγος. Συγκεκριμένος, το να αποκρύπτεται δηλαδή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το τι συζητείτε και τι αποφασίζετε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Λέχα, τώρα επί της ουσίας, στο νέο ΠΕΣΔΑ, ο οποίος προτείνεται, η βασική διαφορά, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας, εμείς θα ταράξουμε λίγο την ομοθυμία που βλέπω ότι υπάρχει, με κάθε σεβασμό, όπως πάντα. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι οι εξής δύο καινοτομίες. Το πρώτο, σε σχέση εννοώ με τον ισχύον ΠΕΣΔΑ, το πρώτο είναι η αξιοποίηση του δρόμου προς την καύση. Τον άνοιξε βέβαια η προηγούμενη διοίκηση του ΕΤΣΝΑ και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η λεγόμενη ενεργειακή αξιοποίηση του RDF και του SRF, το είπατε κι εσείς, προς τις τσιμεντοβιομηχανίες. Και το δεύτερο είναι η υιοθέτηση ότι και για την Αττική προβλέπονται ΣΔΙΤ. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προχωρήσει ΣΔΙΤ σε όλη την υπόλοιπη χώρα, Μακεδονία, Θράκη, Ιωάννινα, Κρήτη κτλ. Κατά τα άλλα όμως, όπως και στο ισχύον ΠΕΣΔΑ και σε αυτό το οποίο προτείνεται, υπάρχουν μέσα οι πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων. Όσον αφορά το βιομηχανικό κεφάλι, να το πω έτσι, το οποίο ρυπαίνει με τα απόβλητά του, υπάρχει μια πλήρης ασυλία και υπάρχει υποταγή των Δήμων. Δηλώθηκε και από διάφορους δημάρχους τα προβλήματα που έχουν με την εταιρεία ανακύκλωσης ή με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Υπάρχει μια υποταγή λοιπόν των Δήμων στα ιδιωτικά συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, οι όποιες διαφορές και επιμέρους προσεγγίσεις δεν αφορούν τα βασικά ζητήματα και τις στοχεύσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το επιχειρησιακό σκέλος του ΠΕΣΔΑ που συζητάμε, ενώ φαινομενικά ακούμε για τη δίκαιη κατανομή των βαρών. Αυτά, κατά τη γνώμη μας, κύριε Περιφερειάρχα, αποτελούν στάχτη στα μάτια. Παραμένει δηλαδή στο επίκεντρο σχεδιασμού η διαιώνιση του καταστροφικού για την υγεία και για το περιβάλλον έσχος της ΟΕΔΑ Φυλής, για την οποία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επίτροποι που ήρθαν εδώ και την είδαν, είπαν ότι αποτελεί ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάους και καταστροφή του περιβάλλοντος. Προβλέπεται βέβαια νέα ΟΕΔΑ τύπου Φυλής στο σχιστό, για τους Δήμους εκεί, η Πειραιά κτλ. Για όλα αυτά βέβαια δίνουμε μια ονοματοδοσία η οποία κατά τη γνώμη μας είναι έως και παραπλανητική, με το πάρκα κυκλικής οικονομίας. Αποκρύπτεται η προβλεπόμενη στον εθνικό σχεδιασμό πανάκριβη μονάδα καύση πολυμάτων των ΜΕΑ για Αττική, που είναι δυναμικότητα 1.000 τόνων την ημέρα. Και βέβαια, επειδή άκουσα και τον Δήμαρχο Άνω Ιωσίων σε μια έτσι θετική κατεύθυνση, αυτό το πέπλο μυστηρίου που το πού θα χωροδοτηθεί ο ΕΔΑ του κεντρικού τομέα είναι ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μας, και εδώ είμαστε και να το δούμε όλοι, είναι η επέκταση της ΟΕΔΑ Φυλής. Η πρόβλεψη είναι να παγιωθεί σε πάνω από 1.200.000 περίπου 200.000 τόνους το χρόνο. Και βέβαια το ίδιο μυστήριο είναι και για τον ΟΕΔΑ Νότιας Αττικής,
που και πάλι νομίζω είναι γνωστό σε όλους το που θα γίνει η χωροθέτηση. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, κύριε Περιφερειάρχα, για να είμαι και σύντομος, εμείς ως συνδυασμός μιλάμε πάντα, οι εκλεγμένοι δηλαδή που είμαστε με τη λαϊκή συσπήρωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και στα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων της Αττικής, με βασική θέση ότι η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους και βέβαια στο λαϊκό εισόδημα, γιατί να ανοίξω μια παρένθεση, μπορεί να είπε ο κύριος Κιωτάκης ότι μπορεί να πάρει για ένα χρόνο παράταση το τέλος ταφής, αλλά και ένα και δύο χρόνια να πάρει, κάποια στιγμή θα έρθει και θα φορτωθεί μέσω των Δήμων και μέσω των Δημοτικών Τελών στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών, άρα για ακόμα μια φορά το μάρμαρο θα το πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά όλη τη Αττικής. Και βέβαια με ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό, εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την αναθεώρηση, να το πω έτσι, του νέου περιφερειακού σχεδιασμού και με όλες μας τις δυνάμεις και το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να δυναμώσει ο αγώνας που ήδη γίνεται εδώ και χρόνια για να σταματήσει και αυτό το έγκλημα το οποίο ζούμε καθημερινά στη Φυλή, αλλά και για να μην έχουμε νέα εγκλήματα τύπου Φυλής στην Αττική.